Αγαπητοί προσκεκλημένοι και προσκεκλημένες, αγαπητές συναγωνίστριες, με πηξίδα τις σύγχρονες ανάγκες μας, δυναμώνουμε τον αγώνα για ισοτιμία και χειραφέτηση ενάντια στους εκμεταλλευτές του μόχθου μας. Με αυτό το σύνθημα να φωτίζει τη δράση μας, πραγματοποιούμε το 13ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας. Αντιπρόσωποι από 149 συλλόγους και ομάδες, βρισκόμαστε σήμερα εδώ ξεπερνώντας κάθε είδους δυσκολίες και εμπόδια, για να μεταφέρουμε τη φωνή των γυναικών της βιοπάλης από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Για να αποτιμήσουμε τη δράση του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος τα προηγούμενα χρόνια. Για να φωτίσουμε το δρόμο που θα φέρει νέες γυναικείες δυνάμεις στο συλλογικό αγώνα. Για να γίνουμε πιο ικανές να πολεμήσουμε αυτούς που μας στερούν όλα όσα έχουμε σήμερα ανάγκη. Η πραγματοποίηση του 13ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας αποτελεί το επιστέγασμα της απόφασής μας να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στο ατσάλωμα του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος. Χιλιάδες γυναίκες πήραμε ενεργά μέρος στις συλλογικές μας διαδικασίες, στις συνελεύσεις των συλλόγων και των ομάδων μας. Συζητήσαμε τα συμπεράσματα από τη δράση μας. Εκλέξαμε τα νέα διοικητικά μας συμβούλια. Η προετοιμασία του συνεδρίου μας έδωσε τη δυνατότητα να ανασυγκροτηθούμε και να οργανώσουμε την παρέμβασή μας με αγωνιστικό βηματισμό και πρωτοβουλίες στη βάση των αναγκών και των διεκδικήσεών μας. Με το φυλάδιό μας στο χέρι βρεθήκαμε σε πλατείες, σε χώρους δουλειάς, σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, σε χωράφια και μικρομάγαζα, σε πανεπιστήμια και σχολές κατάρτισης, έξω από σχολεία και παιδικούς σταθμούς. Και καλέσαμε κάθε γυναίκα που μοχθεί να δραστηριοποιηθεί, να δυναμώσει τις γραμμές του αγώνα μας. Στείλαμε το μήνυμα του συνεδρίου, παίρνοντας υπόψη ότι διανύουμε μια περίοδο έντασης της επίθεσης στο σύνολο των δικαιωμάτων μας, σε συνάρτηση με την αρνητική επίδραση στη συνείδηση και στη στάση των γυναικών, που έχει ο πολύμηνος εγκλεισμός και τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία. Είμαστε περήφανες, γιατί τη δύσκολη περίοδο των τελευταίων 2 χρόνων οι ογεδίτισες στείλαμε το μήνυμα της οργανωμένης απειθαρχίας. Το μήνυμα ότι έχουμε φωνή και πίσω από τα καλυμμένα στόματα με τη συμμετοχή μας στις συμβολικές συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς το 2020 και στον εορτασμό του Πολυτεχνείου, στις απεργιακές συγκεντρώσεις, στις μέρες δράσης για την υγεία, την παιδεία, τις συγκοινωνίες, μαζί με τα εργατικά σωματεία, με ενώσεις ΕΒΕ, με συλλόγους βιοπαλλεστών αγροτών. Αποδείξαμε στην πράξη ότι οι αγώνες μας δεν μπαίνουν σε καραντίνα. Κάθε προσπάθεια κυβέρνησης και επιχειρηματικών ομίλων να βάλουν στο γύψο τους αγώνες και τις διεκδικήσεις μας δεν θα περάσει. Φτάνουμε στο συνέδριό μας μετά από 5 χρόνια δράσης και πρωτοβουλειών που δυνάμωσαν τους συλλόγους και τις ομάδες μας. Αποτυπώνεται στον αριθμό των συνέδρων μας, που έχει ιδιαίτερα αυξηθεί από το 12ο συνέδριο, αλλά και στη σύνθεσή τους, με την πλειοψηφία να είναι γυναίκες σε παραγωγική ηλικία. Αποτυπώνεται στις 12 νέες ομάδες που συγκροτήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Από το προηγούμενο συνέδριο κάναμε ένα σοβαρό βήμα, αναπτύσσοντας παραπέρα τις πρωτοβουλίες μας, τις θέσεις μας και την αγωνιστική μας δράση για όλες τις σύγχρονες πλευρές της γυναικείας ανισοτιμίας. Βάλαμε στο επίκεντρο των διεκδικητικών μας δράσεων τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες της γυναίκας, απαιτώντας όλα όσα είναι απαραίτητα για να εξασφαλίσουν την ισοτιμία μας με βάση τη σημερινή πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας τον 21ο αιώνα. Αποκαλύψαμε τις οικονομικές και κοινωνικές αιτίες που μπαίνουν εμπόδιο σε αυτές τις δυνατότητες, σε κάθε πλευρά της ζωής των γυναικών, απορρίπτοντας τη λογική του μικρότερου κακού, της ιτοπάθειας, του συμβιβασμού. Με τις πρωτοβουλίες και τη δράση μας, που επιδιώκουμε να έχουν αντίκτυπο με τη μαζικότητα και τη ζωντάνια τους στη γειτονιά, στην πόλη, στο χωριό,
στοχεύουμε να δημιουργούμε ρογμή στη συνείδηση των γυναικών για το τι είναι σύγχρονο και αναγκαίο για τις ίδιες και τις οικογένειές τους και γιατί χρειάζεται να δράσουν συλλογικά και οργανωμένα για τις διεκδικήσεις τους. Ξέρουμε όμως ότι οι περισσότεροι σύλλογοι και ομάδες δεν έχουν κάνει ευδιάκριτο το στίγμα δράσης τους στην περιοχή τους. Δεν έχουν γίνει το πραγματικά ζωντανό κύτταρο συσπήρωσης γυναικών. Παραμένει στόχος να μην έχει η δράση μας καμπανιακό χαρακτήρα, γεγονός που δεν μας αφήνει περιθώρια να χτίσουμε ουσιαστικούς δεσμούς με τις γυναίκες του Μόχθου, με τις νέες γυναίκες και μητέρες σε κάθε γειτονιά. Την περίοδο της πανδημίας, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, κάναμε συγκεκριμένη προσπάθεια να σπάσει το κυρίαρχο κλίμα ανασφάλειας που αναχέτησε τη δράση των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων μας. Επιμείναμε στη ζωντανή λειτουργία τους, δίνοντας έμπρακτα το στίγμα της μη αναστολής της δράσης του κινήματος. Στόχος μας ήταν να αναμετρηθούμε με υποχωρήσεις μπροστά στις αντικειμενικές δυσκολίες, αλλά και στις υποκειμενικές αδυναμίες. Να σπάσουμε στην πράξη την αντίληψη ότι οι δυσκολίες, όπως τα περιοριστικά μέτρα, δικαιολογούν αυτές τις υποχωρήσεις. Γενικότερα όμως, το γεγονός ότι οι οργανωμένες μας δυνάμεις δεν μπαίνουν αποφασιστικά μπροστά, δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της συνολικότερης κατάστασης και των συνθήκων ζωής των γυναικών, αλλά και της μη αποφασιστικότητάς μας στο να εξαντλήσουμε τα περιθώρια κινητοποίησης των γυναικών που συσπηρώνουμε. Συναγωνίστριες, η δράση της ΟΓΙ από το προηγούμενο συνέδριό μας μέχρι σήμερα αναπτύχθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία τη φάση της οικονομικής κρίσης διαδέχτηκε η ανεμική ανάκαμψη στην Ελλάδα. Σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε προηγηθεί κατά πολύ η φάση της ανάκαμψης και διαφαίνονταν σημάδια της νέας οικονομικής κρίσης η οποία επιταχύνθηκε λόγω της πανδημίας. Η λεγόμενη ισότητα των φύλων θεωρείται απαραίτητο συστατικό στα σχέδια ανάκαμψης της οικονομίας, δηλαδή στα σχέδια ανάκαμψης των κερδών και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών κολοσσών, όπως είδαμε και στην έκθεση Πισαρίδη και στις κατευθύνσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Η περιβόητη ψηφιακή και πράσινη οικονομία δεν αφορά την αξιοποίηση των τεράστιων επιστημονικών τεχνολογικών επιτευγμάτων για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της λαϊκής περιουσίας, του περιβάλλοντος. Ούτε έχει ως κριτήριο τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, της ποιότητας ζωής και της διατροφής, του περιορισμού της καταπώνησης του γυναικείου οργανισμού στο χώρο εργασίας. Το μοναδικό κίνητρο είναι να προχωρήσουν οι επενδύσεις σε νέα κερδοφόρα πεδία. Αυτό όμως προϋποθέτει μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζόμενων, ιδιαίτερα των γυναικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα που κινούνται στις ράγες της αξιοποιούν την ευαισθησία των γυναικών, ιδιαίτερα των νέων, για την προστασία του περιβάλλοντος και επικαλούνται την κλιματική και ενεργειακή κρίση ως άλοθη για να αποδεχθούν αυτές, αδιαμαρτύρητα μάλιστα, τους αντιλαϊκούς στόχους της πράσινης ανάπτυξης. Έτσι, προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα γιγαντιαία πακέτα κρατικής στήριξης για τις πράσινες business που θα τα πληρώσουμε ακριβά οι εργατικές λαϊκές οικογένειες. Με ακριβότερο ρεύμα, με ανατιμήσεις στα προϊόντα που θα παράγονται από την ακριβότερη ενέργεια, με φτώχεια, με εκτόξευση της ανεργίας στις περιοχές που ζούσαν από το λιγνίτι. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι που για να αυξάνουν τα κέρδη τους βαθαίνουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων και το χτύπημα των δικαιωμάτων μας, για τον ίδιο λόγο επιδιώκουν να αναβαθμίσουν το ρόλο της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Πρόκειται για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση που προώθησαν και προωθούν όλες οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, επιδιώκοντας να μετατρέψουν τη χώρα μας σε ενεργειακό κόμβο και δρόμο για μεταφορά εμπορευμάτων, με σκοπό να αναβαθμιστεί η θέση των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων στην κούρσα του ανταγωνισμού. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία μετέτρεψε επαόριστον τη χώρα σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση.
Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε σημεοφόρος του ΝΑΤΟ υπογράφοντας τη Συμφωνία των Πρεσπών. Γι' αυτό όλες οι κυβερνήσεις έχουν καταστήσει την Ελλάδα πρωταθλήτρια στις νατοϊκές δαπάνες. Συναγωνίστριες, οι οικονομικές απώλειες των ομίλων από το ανεκμετάλλευτο γυναικείο εργατικό δυναμικό υπολογίζονται σε 370 δις ευρώ ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποκαλυπτική είναι η μελέτη της McKinsey που αναφέρει ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας θα αυξανόταν κατά 1/4 αν υπήρχε πλήρης ισοτιμία στην απασχόληση ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Όμως αυτός ο στόχος των επιχειρηματικών ομίλων προωθείται με αντιδραστικό τρόπο και συμπυκνώνεται στη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει την επέκταση των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, που σημαίνει εντατικοποίηση της εργασίας και αύξηση της εκμετάλλευσής μας, μείωση του εργασιακού εισοδήματος ανδρών και γυναικών. Στη χώρα μας ο στόχος αυτός εξειδικεύεται σήμερα με το σχέδιο δράσης για την ισότητα 2021-2025 της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο νόμος για την ισότητα των φύλων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για την πολιτική που καταδικάζει εμάς τις εργαζόμενες να ζούμε οι ίδιες και οι οικογένειές μας με μισθούς πείνας, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να εργαζόμαστε χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και έτσι οι εργοδότες να ωφελούνται από τη λεγόμενη μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Μας θέλουν πρόθυμες και έτοιμες να μετακινηθούμε από κλάδο σε κλάδο, από πόλη σε πόλη, από χώρα σε χώρα. Να αποτελούμε μηχανές κερδών για τους επιχειρηματικούς κολοσσούς καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας, σύμφωνα με την πολιτική της ενεργού γύρανσης. Οι συνέπειες της ευέλικτης εργασίας, όπως τα ακανόνιστα ωράρια, τα δυσδιάκριτα όρια μεταξύ εργάσιμου και μη εργάσιμου χρόνου, η ανεργία, επιδρούν στη σωματική και ψυχική υγεία των γυναικών, κατακερματίζουν την προσωπική και οικογενειακή ζωή. Από τα στοιχεία που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκύπτει ότι το χάσμα μεταξύ γυναικείας και ανδρικής απασχόλησης αυξάνεται και εξαιτίας της μεγάλης μείωσης του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών όταν γίνονται μητέρες. Έτσι, η στρατηγική για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην εργασία προωθείται και με μέτρα για τις υπηρεσίες και τις δομές φροντίδας βρεφών και νηπίων. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η προσαρμογή της λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών στις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις των εργαζόμενων γονιών και ιδιαίτερα των μητέρων, προκειμένου να έχουν αυτές τη δυνατότητα να παρκάρουν το παιδί τους για όσες ώρες δουλεύουν, ώστε να είναι διαθέσιμες όποτε και για όσο διάστημα τις χρειάζεται ο εργοδότης. Γι' αυτό χαρίζουν 16 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δημιουργήσουν χώρους φύλαξης βρεφών και νηπίων μέσα στους χώρους δουλειάς, λύνοντας βέβαια τα χέρια των εργοδοτών για να εκμεταλλεύονται την εργαζόμενη μητέρα ευέλικτα, όπως ακριβώς τους βολεύει. Αλλά και η νέα ρύθμιση για τη γονική άδεια στον εργαζόμενο πατέρα με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία δεν αφορά τα αναγκαία μέτρα προστασίας της μητρότητας που εξακολουθεί να αποτελεί ατομική μας υπόθεση, πεδίο κερδοφορίας και πανάκριβο εμπόρευμα. Κυρίως επιδιώκει να μοιράσει τα βάρη και τις ευθύνες σε άνδρες και γυναίκες, αντί να εξασφαλίσει δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες για τη φροντίδα ηλικιωμένων, αρρώστων, ατόμων με ειδικές ανάγκες και να θεσμοθετήσει άδειες μεγαλύτερης διάρκειας για τις εργαζόμενες, αύξηση της αποζημίωσης κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας. Η φροντίδα των μακροχρόνια αρρώστων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες εξακολουθεί να είναι κυρίως ατομική οικογενειακή υπόθεση με την ολοένα μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας, παιδικής φροντίδας και αγωγής και με ευκαιριακές παροχές που έχουν ημερομηνία λήξης.
Για όλα αυτά ευθύνεται η κυβερνητική πολιτική στη χώρα μας, όπως εκφράστηκε εναλλακτικά από τις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Και οι δύο πήραν και παίρνουν μέτρα που τσακίζουν τις ανάγκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των αυταπασχολουμένων στην πόλη και στην Ήπεθρο, ενώ την ίδια στιγμή μοιράζουν 3 εκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους. Συναγωνίστριες, με τις καμπάνιες μας αποκαλύψαμε αυτή τη στρατηγική. Η ενημέρωση, αγωνιστική διεκδίκηση με πηξίδα τις σύγχρονες ανάγκες μας, στηρίχθηκε στο τρίπτυχο σταθερή εργασία και ωράριο, κοινωνική προστασία της μητρότητας, ελεύθερος χρόνος. Γιατί από αυτά εξαρτάται η ποιότητα ζωής των γυναικών. Πάνω σε αυτούς τους άξονες αναπτύξαμε παραπέρα τα αιτήματά μας, διεκδικώντας από το κράτος τους θεσμούς του και την καπιταλιστική εργοδοσία, την κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, την υπεράσπιση της κυριακάτικης αργίας. Απαιτήσαμε σύγχρονες, δημόσιες και δωρεάν κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες για την προστασία της μητρότητας και της οικογένειας. Προβάλαμε το ριζοσπαστικό αίτημα για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν φροντίδα και αγωγή όλων των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Γιατί η προσχολική αγωγή είναι αναγκαία για τη σωματική, νοητική, συναισθηματική, αισθητική, κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, που του δίνει τα εφόδια για την υπόλοιπη ζωή του. Οι θέσεις μας προβλήθηκαν σε εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από τους συλλόγους και τις ομάδες μας, αξιοποιώντας οπτικοακουστικό υλικό. Οι ΟΓΕ κεντρικά και ορισμένοι σύλλογοι οργάνωσαν μαχητικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις μαζί με σωματεία εργαζομένων και γονείς στο Υπουργείο και σε Δήμους με σύνθημα «Η προσχολική αγωγή πρέπει να είναι δικαίωμα κάθε παιδιού». Ταυτόχρονα, οι διεκδικήσεις μας στο μεγάλο μέτωπο της υγείας ήρθαν στο επίκεντρο, ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας. Εξηγήσαμε γιατί ο αγώνας για την ισοτιμία της γυναίκας είναι αναπόσπαστα δεμένος με την πάλη για ένα ενιαίο σύστημα δημόσιας και δωρεάν υγείας με έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για να καλύπτονται και οι ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών με δωρεάν εξετάσεις γυναικολογικού ελέγχου αλλά και προγενετικού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, την ιατρική παρακολούθηση και τον εμβολιασμό των παιδιών με ευθύνη για να πραγματοποιούνται κατοίκων επισκέψεις σε βαριά αρρώστους, ηλικιωμένους, ανάπηρους που χρειάζονται κλινική παρακολούθηση, ενέσεις ή άλλη φαρμακευτική αγωγή. Ανοίξαμε τη συζήτηση με τις γυναίκες στις εργατικές λαϊκές γειτονιές, αποκαλύπτοντας πόσο βλαπτική είναι η υγεία εμπόρευμα για τις ζωές μας. Με τις ανακοινώσεις, τις πικέτες, τα πανό μας, βρεθήκαμε έξω από νοσοκομεία και δομές υγείας σε όλη την Ελλάδα, μαζί με ιατρούς, νοσηλεύτριες, καθαρίστριες και τραπεζοκόμους, μαζί με εργατικά σωματεία και άλλους φορείς. Αυτά τα 2 χρόνια έγινε ένα σημαντικό βήμα στον κοινό αγωνιστικό μας βηματισμό, ιδιαίτερα με την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Η επίμονη προσπάθεια κινητοποίησης γυναικών χρειάζεται να στηρίζεται στη ζωντανή εικόνα για την κατάσταση της υγείας σε κάθε περιοχή και στην αντίστοιχη εξειδίκευση του πλαισίου πάλης μας. Τέτοιο προσανατολισμό είχαν οι κινητοποίησεις των συλλόγων της Αθήνας για να διασφαλιστούν δωρεάν οι εξετάσεις προγενετικού ελέγχου των εγγύων, που ήταν υποχρεωμένες να τις χρυσοπληρώνουν εν μέσω πανδημίας. Των νοτίων συνοικιών για το παράρτημα καλυθέας του νοσοκομείου Παίδων. Οι εκατοντάδες υπογραφές που συγκέντρωσαν οι σύλλογοι της Τούμπας και της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη για την επαναλειτουργία των πρώην νοσοκομείων Λιμωδών και Παναγία. Οι σύλλογοι και οι ομάδες μας οργάνωσαν τις πρωτοβουλίες τους και την αγωνιστική τους δράση, επικεντρώνοντας τις εργαζόμενες, ιδιαίτερα των κλάδων με μεγάλη γυναικεία συμμετοχή, όπως στο εμπόριο, στον επισιτισμό τουρισμό, στις τηλεπικοινωνίες, στο χρηματοπιστωτικό, στην εκπαίδευση και στην υγεία.
Επίσης, σε κατηγορίες εργαζομένων όπως οι ωφελούμενες στην τοπική διοίκηση και στις δημόσιες υπηρεσίες, στις εργαζόμενες μέσω δουλεμπορικών γραφείων, στις σχολικές καθαρίστριες, στις εργαζόμενες στα συσκευαστήρια, ιδιαίτερα σε περιοχές της περιφέρειας, αλλά και στις μισθωτές επιστήμονες με μπλοκάκι, μηχανικούς, δικηγόρους, λογίστριες, ερευνήτριες, εργαζόμενες στις νέες τεχνολογίες και την πληροφορική. Βρέθηκαν στο πλευρό νέων εργαζόμενων γυναικών που απολύθηκαν λόγω εγκυμοσύνης. Παρακαταθήκη για το μέλλον με ιδιαίτερα ποιοτικά στοιχεία αποτελεί η κοινή δράση της ΟΓΕ στο εμπόριο με εργατικά σωματεία και ενώσεις αυταπασχολουμένων, ιδιαίτερα με το Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και την Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής. Εχμή των διεκδικήσεών μας αποτέλεσε η υπεράσπιση της κυριακάτικης αργίας, το δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο, που ένωσε τη δράση μας και ανέδειξε τον κοινό μας αντίπαλο. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2018, όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στην επέκταση της κατάργησης της κυριακάτικης αργίας. Οργανώθηκαν συσκέψεις, εξορμήσεις σε μικρά και μεγάλα εμπορικά, αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε διάφορες γειτονιές. Οι σύλλογοί μας συμμετείχαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Η κοινή αυτή δράση είχε συνέχεια και κλιμάκωση με μεγάλες εξορμήσεις σε εμπορικά κέντρα, στις οποίες δεκάδες εμποροϋπάλληλοι έδωσαν κάρτα γνωριμίας στην ΟΓΕ, χωρίς βέβαια να καταφέρουμε να αποκτήσουμε πιο ουσιαστικούς δεσμούς μαζί τους, παρά τις προσπάθειες που έγιναν. Αλλά και μέσα στην καραντίνα αποτυπώθηκε στις κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν για τα δικαιώματα των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ και στις διεκδικητικές πρωτοβουλίες των αυταπασχολουμένων με αιχμή την υγεία. Και σε αυτές τις περιπτώσεις εκφράστηκε η κοινή μας δράση. Η κοινή δράση που αναπτύξαμε με σωματεία εκπαιδευτικών για τα δικαιώματα των γυναικών αναπληρωτριών, με το Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού, έδειξε ότι όταν από κοινού συζητάμε, καταλήγουμε σε αιτήματα, απευθυνόμαστε πλατιά στις εργαζόμενες και οργανώνουμε τη δράση μας, ανοίγονται νέοι δρόμοι παρέμβασης του κινήματος. Αυτές οι πρωτοβουλίες άνοιξαν και το δρόμο για τον κοινό αγωνιστικό βηματισμό της ΟΓΕ με εργατικά σωματεία για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, την 8η Μάρτη, τα δύο τελευταία χρόνια. Ξεχωρίζει η προσπάθεια που έγινε να συνδιοργανωθούν κοινές συγκεντρώσεις για να τιμηθεί αγωνιστικά η μέρα αυτή. Οργανώθηκαν συσκέψεις στις μεγάλες πόλεις, οι οποίες κατέληξαν σε ψηφίσματα και καλέσματα σε συγκεντρώσεις. Το περιεχόμενο και η μαζικότητά τους ανέδειξαν την αξία των κοινών πρωτοβουλειών διεκδίκησης για τις σύγχρονες ανάγκες των γυναικών. Δεν επέτρεψαν να επισκιάσει τη δράση γύρω από την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας κάθε άλλη από προσανατολιστική φωνή με σύνθημα την απεργία στο σπίτι. Ο κοινός αγωνιστικός βηματισμός εκφράστηκε και στις λαϊκές αγωνιστικές πρωτοβουλίες για τις μεγάλες φυσικές καταστροφές, όπου πρωτοστατήσαμε οι ΟΓΕ, οι σύλλογοι και οι ομάδες μας σε κάθε πόλη, με παρεμβάσεις στα Υπουργεία, στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια. Διεκδικήσαμε προστασία της ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος, της λαϊκής περιουσίας, πλήρη αποζημίωση των ζημιών των πληγέντων. Η παρέμβασή μας ανέδειξε ότι σήμερα υπάρχουν οι επιστημονικές, τεχνολογικές δυνατότητες για να αντιμετωπιστούν φυσικές καταστροφές όπως σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές. Αυτό που δεν υπάρχει είναι μια πολιτική που δεν θα μετρά το κόστος των έργων υποδομών, των μέσων και των υπηρεσιών με κριτήριο τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό και τα κέρδη, αλλά με κριτήριο την ανθρώπινη ζωή, την ποιότητά της, την αρμονική σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση. Αντιπαλέψαμε την πολιτική που λογαριάζει την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της λαϊκής περιουσίας ως κόστος για το κράτος, το οποίο μάλιστα πρέπει συνεχώς να μειώνεται για να διατίθεται ζεστό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους που χτίζουν την κερδοφορία τους πάνω στα αποκαίδια των δικών μας δικαιωμάτων. Συμβάλαμε στον αγώνα ενάντια στα σχέδια για το νέο χιτά στη Δυτική Αττική και για το χιτή στην Ανατολική Αττική, στο Γραμματικό, που αποτελούν υγειονομικές βόμβες και θα χαρίσουν ζεστό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων.
Αναπτύξαμε κοινό βηματισμό με εργατικά σωματεία, αγροτικούς συλλόγους και ενώσεις ΕΒΕ για τις πλημμύρες στην Καρδίτσα, για τις φωνικές πυρκαγιές στο Μάτι και στην Εύβοια, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σε όλες αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές των φυσικών καταστροφών που έζησαν οι γυναίκες της Βιοπάλης και οι οικογένειές τους, οι όγιοι και οι σύλλογοι της όλη τη χώρα βρεθήκαμε σε ετοιμότητα και εκφράσαμε έμπρακτα και άμεσα την αλληλεγγύη μας, ιδιαίτερα στην Εύβοια, στα σεισμόπληκτα χωριά στο Ηράκλειο Κρήτης. Ανιδιοτελής και ακούραστη η προσφορά των συναγωνιστριών μας από τη Νέα Μάκρη και τη Ραφίνα αποτέλεσε το βασικό στήριγμα για να στηθεί το κέντρο αλληλεγγύης με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου Ανατολικής Αττικής μετά την πυρκαγιά στο Μάτι. Με την αλληλεγγύη μας αναδείξαμε την ανώτερη μορφή εθελοντισμού, που είναι η συμμετοχή στο κίνημα, ο αγώνας για να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας στερούν, συνδυασμένα με την υλική βοήθεια. Συναγωνίστριες, την περίοδο από το προηγούμενο συνέδριό μας, ήρθαμε αντιμέτωπες με το σχεδιασμό τόσο της σημερινής κυβέρνησης, όπως και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, να προχωρήσουν σε ορισμένες νομοθετικές αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο και αλλού. Κοινός παρανομαστής όλων αυτών των νόμων δεν είναι η κοινωνική προστασία και στήριξη των γονιών και των παιδιών με δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής οικογενειακού προγραμματισμού, όπως και των παιδιών που στερούνται τους φυσικούς τους γονείς. Κριτήριο για αυτές τις αλλαγές είναι ο περιορισμός της κρατικής ευθύνης, ρίχνοντας όλα τα βάρη της φροντίδας των παιδιών στη μέρημνα των γονιών, είτε είναι φυσική, ανάδοχη, θετή. Πρόκειται για τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας για την κοινή επιμέλεια των παιδιών μετά από ένα διαζύγιο, που ήδη έχει οξύνει τις συγκρούσεις μεταξύ των διαζευμένων γονιών. Αντίστοιχο προσανατολισμό είχε και ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ για την τεκνοθεσία και την αναδοχή, που διατηρεί και ενισχύει όλο το σύστημα των ιδιωτικών υιοθεσιών, τη δράση των ΜΚΟ και των ιδιωτών και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην εμπορία παιδιών. Ταυτόχρονα, αυτή την περίοδο προχώρησαν νομοθετικές πρωτοβουλίες της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για το Σύμφωνο Συμβίωσης και την Ταυτότητα Φύλου, με επίκεντρο, όπως λένε, τα ατομικά δικαιώματα και την αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών. Είχαν στόχο να ενισχύσουν τον υποκειμενισμό στη σκέψη και τη στάση των νέων ανθρώπων, να στρεβλώσουν κάθε αντικειμενική εικόνα της πραγματικότητας, αποκρύπτοντας τη σύγχρονη βαρβαρότητα που ενισχύει την κοινωνική ανισότητα και γυναική ανισοτιμία. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συναγωνίζεται το ΣΥΡΙΖΑ σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, όπως με τη συγκρότηση της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Ατόμων ΛΟΑΤΚΙ, στην οποία πίσω από τα μεγάλα λόγια κρύβεται η αύξηση των κερδών των ομίλων στο όνομα της συμπεριληπτικότητας και της διαφορετικότητας. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του Οικονομικού Συμβούλου του Πρωθυπουργού, του Πατέλη, ότι η εξάλειψη των διακρίσεων μπορεί να φέρει προστιθέμενη αξία στην οικονομία και τη διεθνή εικόνα της χώρας. Επικαλούνται υποκριτικά τα ατομικά δικαιώματα, κυβερνήσεις και κόμματα που με ταξική σκοπιμότητα στερούν από τη λαϊκή πλειοψηφία τη δυνατότητα να ικανοποιήσει τις κοινωνικές ανάγκες της με βάση τις δυνατότητες του 21ου αιώνα. Αυτό το ρεύμα που αποθεώνει τον ατομισμό στηρίζεται πολύμορφα από τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα, αλλά και στους επιχειρηματικούς ομίλους. Με παραδείγματα στην Ελλάδα το Ίδρυμα Νιάρχος, τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, τη Vodafone και άλλους πολλούς. Προσπαθούν να εγκλωβίσουν τη σκέψη των γυναικών στο δρόμο της αναζήτησης ατομικής διεξόδου, που οδηγεί σε παραίτηση από την πάλη για καθολικά κοινωνικά δικαιώματα. Βαθύτερη επιδίωξή τους είναι να πείσουν τις γυναίκες ότι μπορεί το κράτος που τσακίζει τα λαϊκά συμφέροντα να γίνει φιλολαϊκό, ότι μπορεί να υπάρχει και προοδευτική διαχείρισή του. Όλα αυτά επιδρούν στη διαμόρφωση μιας φαινακισμένης συνείδησης των νέων γυναικών.
Η Όγια σταθερά αντιπαλεύει αυτό τον ανορθολογισμό. Ιδιαίτερα στην καμπάνια μας για τις φοιτήτριες το 2018, όταν για πρώτη φορά τόσο πλατιά και με σχέδιο βρεθήκαμε μαζί τους. Ανοίξαμε μέτωπο με αυτό το ρεύμα του ατομισμού και τις θεωρίες περί αυτοδιάθεσης του σώματος. Αυτές οι θεωρίες επιδρούν σε κάθε πλευρά της ζωής της κοπέλας. Από τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις σχέσεις με το άλλο φύλο, μέχρι τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Καταγγείλαμε κάθε προσπάθεια νομιμοποίησης της πορνείας, της πιο απεχθούς μορφής εμπορευματοποίησης και εκμετάλλευσης του γυναικείου σώματος και της σεξουαλικότητας του ανθρώπου στο όνομα του αυτοπροσδιορισμού και μάλιστα με τη χρήση του όρου σεξεργάτριες. Δεν συμβιβαζόμαστε με τις πιο αντιδραστικές θεωρίες που προβάλλονται σήμερα ως προοδευτικές, ενώ στην πραγματικότητα καταβαραθρώνουν την ουσία της ανθρώπινης υπόστασης. Επιδιώξαμε η παρέμβασή μας να λειτουργήσει ως αντίπαλο δέος στην προσπάθεια εγκλωβισμού της συνείδησης και ενσωμάτωσης των νέων γυναικών μέσω των ανορθολογικών θεωριών περί κοινωνικής κατασκευής του φύλου. Το ενδιαφέρον των φοιτητριών στην παρέμβασή μας σχετίζεται και με το γεγονός ότι το γυναικείο ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο του περιεχομένου των σπουδών, όσο και της αντιπαράθεσης μέσα στις σχολές. Γεννιούνται δυνατότητες για σταθερή επαφή των φοιτητριών με την ΟΓΕ, όπως με την ομάδα των φοιτητριών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχο ενδιαφέρον για τα ζητήματα αυτά έδειξαν και τα παιδιά στις σχολικές τάξεις, ιδιαίτερα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου συνεχίσαμε την παρέμβασή μας το προηγούμενο διάστημα. Αυτή η πρωτοβουλία, που τη συνεχίσαμε ουσιαστικά μέχρι την πανδημία, είχε επίδραση τόσο στο μαθητικό πληθυσμό, αλλά και σε εκπαιδευτικούς, νέες μητέρες με τις οποίες ήρθαν σε επαφή οι σύλλογοι μας. Ανοίξαμε διάβλους επικοινωνίας και επαφή σε πόλεις και γειτονιές. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως τα Εξάρχεια, μονιμοποιήσαμε σε μηνιαία βάση την παρέμβασή μας. Οργανώσαμε καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν την προετοιμασία των δυνάμεών μας να ανταποκριθούν σε αυτό το καθήκον. Ιδιαίτερα με τις νέες συναγωνίστριες που αξιοποιήθηκαν και συνέβαλαν στις παρεμβάσεις μας. Συναγωνίστριες, η ΟΓΕ φώτισε τη γενεσιουργό μορφή βίας, τον πραγματικό ένοχο της κοινωνίας, της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης. Αναδείξαμε την αξία της συλλογικής δράσης, ξεκαθαρίζοντας ότι η ατομική προστασία, η καταγγελία και καταδίκη της βίας δεν συνιστά ένα ξεχωριστό κίνημα. Μπορούν και πρέπει να είναι στοιχεία της πάλης του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, του εργατικού λαϊκού κινήματος και όχι απομονωμένα ή σε αντιπαράθεση με αυτή. Αυτό σηματοδότησε και η διαδικτυακή εκδήλωση που οργανώσαμε με τη συμμετοχή εργατικών σωματείων και ομοσπονδιών, αποκαλύπτοντας τη βία της καπιταλιστικής εργοδοσίας σε βάρος των εργαζόμενων γυναικών σε κάθε κλάδο. Δεν θα σταματήσουμε να αντιπαλεύουμε τη βία των εκμεταλλευτών του μόχθου μας και τους μηχανισμούς που τους υπηρετούν, τις κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, που θέλουν να ενοχοποιήσουν τους αγώνες μας στο όνομα της βίας από όπου κι αν προέρχεται. Έτσι επιχειρούν την καταδίκη της ριζοσπαστικοποίησης, τη συκοφάντηση της οργανωμένης λαϊκής πάλης, τη διαιώνιση της κοινωνίας, της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης. Αυτής της κοινωνίας μαντρόσκυλο είναι και η ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή, που δεν θα σταματήσουμε να αποκαλύπτουμε το ρόλο της για τη στήριξή της στο σάπιο αυτό εκμεταλλευτικό σύστημα και δεν θα σταματήσουμε να την πολεμάμε. Δώσαμε το παρόν στις μεγάλες κινητοποιήσεις καταδίκης της, όπως κάθε χρόνο στο Κερατσίνι, όπως πέρυσι στην έκδοση της καταδικαστικής απόφασης, όπως στις λαϊκές κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη πριν λίγες μέρες, στη Σταυρούπολη και στον Εύωσμο. Σε όλες τις πλευρές της παρέμβασης της ΟΓΕ συνέβαλε το δελτίο, το οποίο έχει αναβαθμιστεί και στη μορφή και στο περιεχόμενο. Ήταν το αποτέλεσμα ειδικής, αναλυτικής συζήτησης που κάναμε στο Διοικητικό μας Συμβούλιο. Αποτυπώνει τη συλλογική μας προσπάθεια με την ευθύνη της συντακτικής ομάδας. Έχει εμπλουτιστεί με θεματικά αφιερώματα και άρθρα γυναικών από εργατικά σωματεία, αυταπασχολούμενες, αγρότησες.
Υπάρχουν θετικά παραδείγματα από τη διακίνησή του σε χώρους υγείας, εμπορίου, τηλεπικοινωνιών στην Αττική, που άνοιξε δρόμους επικοινωνίας με νέο κόσμο. Παρ' όλα αυτά, η διακίνηση του Δελτίου είναι πίσω από τις δυνατότητες που υπάρχουν. Η ατζέντα αναβαθμίστηκε στο περιεχόμενο και αποτελεί εργαλείο πολύμορφων παρεμβάσεων των συλλόγων και των ομάδων μας. Η θεματολογία της τα τελευταία χρόνια σχετικά με την κοινωνική θέση της γυναίκας στην τέχνη αγκάλιασε πολλές γυναίκες που δεν είναι καν μέλη των συλλόγων μας. Η διακίνησή της έχει φτάσει τις 5.000 και εκτιμάμε ότι μπορούμε να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο τον πύχη. Με τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις της ΟΓΕ προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε τις θέσεις του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος και να φτάσουμε με αυτές όσο γίνεται πιο πλατιά στις γυναίκες, καλώντας τις να κινητοποιηθούν και να δράσουν. Το site της ΟΓΕ, που αναδιοργανώθηκε από το προηγούμενο συνέδριο, έχει συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά μπορούμε να το κάνουμε ακόμα πιο χρηστικό με συλλογική προσπάθεια. Επίσης, όλη αυτή την περίοδο φτιάχτηκαν αρκετά βίντεο και PowerPoint που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως από τους συλλόγους μας. Την περίοδο της πανδημίας, επίσης, στηρίχτηκαν 2 διαδικτυακές εκδηλώσεις για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και για τη βία κατά των γυναικών, όπως είπαμε. Συναγωνίστριες, η συμμετοχή μας στην Παγκόσμια Δημοκρατική Ομοσπονδία Γυναικών μετρά πολλές δεκαετίες. Στο χαρακτήρα της ΠΔΟΓ επέδρασε η επιδείνωση του συσχετισμού της ταξικής πάλης παγκόσμια. Παρ' όλα αυτά, δεν αρνηθήκαμε την ευθύνη της συντονίστριας οργάνωσης της Ευρώπης. Συμμετείχαμε στις γραμματείες που πραγματοποιήθηκαν στη Ρώμη, στην Κούβα, στις εκτελεστικές γραμματείες στην Κορέα και στην Ναμίμπια. Αναδείξαμε την ανάγκη ενίσχυσης του ριζοσπαστικού προσανατολισμού στο γυναικείο κίνημα με μαζικές κινηματικές γυναικείες οργανώσεις που να στηρίζονται στους συλλόγους γυναικών και στα μέλη τους. Ανοίξαμε μέτωπο με τον προσανατολισμό αρκετών γυναικείων οργανώσεων για τη στήριξή τους σε σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις που η εναντίωσή τους με τις αστικές φιλελεύθερες κυβερνήσεις αφορούσαν είτε μια διαφορετική επιλογή στο έτσι κι αλλιώς αντιλαϊκό μείγμα διαχείρισης, είτε στην επιλογή σύμμαχης Ιμπεριαλιστικής Ένωσης. Σε αυτή τη βάση εναντιωθήκαμε στη στήριξη της Συμφωνίας Ειρήνευσης στην Κολομβία και στο ρόλο που παίζει η ΠΔΟΓ ως παρατηρήτρια για τα ζητήματα φύλου, καλλιεργώντας αυταπάτες περί ταξικής ειρήνης. Τα γεγονότα που ακολούθησαν μας δικαίωσαν. Έδωσαν τη δυνατότητα να επιδρούμε με τις θέσεις μας και σε άλλες οργανώσεις, αν και παραμένουν εξαιρετικά λίγες. Σημαντική ήταν η συμβολή μας επίσης στη δημιουργία γυναικείας οργάνωσης με ριζοσπαστικό προσανατολισμό στο Μεξικό. Την περίοδο της πανδημίας συμβάλαμε προκειμένου να συνεχιστεί η τακτική διαδικτυακή επαφή της Γραμματείας και του Ευρωπαϊκού Γραφείου, αναδεικνύοντας ιδιαίτερα τα θέματα της υγείας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Το 13ο συνέδριό μας, η πλούσια πείρα και τα συμπεράσματα από τη δράση αυτών των χρόνων, μπορούν συναγωνίστριες να σηματοδοτήσουν τον αγωνιστικό βηματισμό της ΟΓΕ το επόμενο διάστημα. Βασικός στόχος μέχρι το επόμενο συνέδριο είναι να γίνει ένα αποφασιστικό βήμα στην οργάνωση και συμμετοχή της γυναίκας στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, στο εργατικό λαϊκό κίνημα, φωτίζοντας την αξία της συλλογικότητας, της αγωνιστικής στάσης ζωής, την ανάγκη να διεκδικήσουν όλα όσα τους ανήκουν και τους στερούν οι εκμεταλλευτές του μόχθου τους. Αυτό προϋποθέτει επεξεργασμένη και εκλαϊκευμένη προβολή του περιεχομένου του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, της αντιπαράθεσής του με τα διάφορα ρεύματα του αστικού φεμινισμού που έχουν αναζωογονήσει την παρέμβασή τους. Σήμερα είναι πιο απαιτητική η εύστοχη αποκάλυψη του πραγματικού τους ρόλου από το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, παίρνοντας υπόψη την ευαισθητοποίηση πολλών γυναικών, αλλά και ανδρών γύρω από κοινωνικές διακρίσεις σε βάρος των γυναικών. Οι αστικές φεμινιστικές απόψεις καλλιεργούν ως αποκλειστικό κριτήριο ενότητας για τις γυναίκες το φύλο, που παρουσιάζεται ως ενιαία κοινωνική ομάδα, με σβησμένη στις ταξικές διαφοροποιήσεις.
προβάλλουν τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψη αποφάσεων, αλλά κρύβουν επιμελώς ότι αυτό αφορά τη συμμετοχή γυναικών της αστικής τάξης ως μεγαλομετόχων επιχειρηματικών κολοσσών. Το ενδιαφέρον τους είναι η εκλογή περισσότερων γυναικών σε επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, σε πρωθυπουργικές και υπουργικές θέσεις, στο Κοινοβούλιο, που γίνονται φορείς των αντιλαϊκών πολιτικών. Εμείς παλεύουμε για τη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό λαϊκό κίνημα, στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, ώστε να δυναμώσει ο αγώνας για ισότιμα δικαιώματα των γυναικών σε όλες τις πλευρές της ζωής τους και ενάντια στις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που ευθύνονται για τη γυναικεία ανισοτιμία. Ανοίγουμε μέτωπο στην αποπροσανατολιστική αστική φεμινιστική προσέγγιση για τα απαράδεκτα περιστατικά βίας, σεξουαλικής κακοποίησης και δολοφονιών γυναικών στο λεγόμενο κίνημα MeToo στην Ελλάδα μετά την αποκάλυψη των περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο του αθλητισμού και του πολιτισμού. Είναι αποκαλυπτικό το παράδειγμα MeToo στη ΣΥΠΑ, που ξεκίνησε από τις καταγγελίες ηθοποιών και μοντέλων του Hollywood για σεξουαλική παρενόχληση από συγκεκριμένο μεγαλοπαραγωγό. Σε μια πορεία συνδέθηκε με τους ανταγωνισμούς τεράστιων οικονομικών συμφερόντων, με την αντιπαράθεση αμερικάνικων επιχειρηματικών κολοσσών για στρατηγικές επιλογές και προσανατολισμούς στην οικονομία και στην εξωτερική πολιτική. Αποκαλύπτουμε πώς αξιοποιήθηκε από την αντιπολίτευση των δημοκρατικών ενάντια στις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης Τραμπ. Πώς υποστηρίχθηκε από κολοσσούς όπως η Google, η Amazon και άλλους για την ενσωμάτωση των γυναικών στα συμφέροντα συγκεκριμένων μερίδων επιχειρηματικών ομίλων. Τον ίδιο ρόλο επιδιώκεται να παίξει και στην Ελλάδα. Αντιπαλεύουμε τις αντιλήψεις του αστικού φεμινισμού ότι πρόκειται για φαινόμενα της πατριαρχίας και του σεξισμού, ότι αρκεί μόνο να σπάσουν οι γυναίκες τη σιωπή τους για τη βία στις διαπροσωπικές οικογενειακές σχέσεις και να αλλάξει το νομικό πλαίσιο. Ακόμα και όταν αναφέρονται περιορισμένα σε περιστατικά σεξουαλικής βίας σε χώρο δουλειάς, παρουσιάζουν ως κύρια αιτία την εξουσία του άνδρα και αποσιωπούν τη συνολική εκμεταλλευτική δομή των οικονομικών κοινωνικών σχέσεων. Τέτοιες απόψεις εύκολα υιοθετούνται από νέες μαθήτριες και φοιτήτριες λόγω έλλειψης πείρας από την ταξική πάλη, αλλά και από γυναίκες υψηλής επιστημονικής καλλιτεχνικής ειδίκευσης, ακόμα και αν είναι μισθωτές ή αυταπασχολούμενες. Ανοίγουμε μέτωπο με τις κυβερνήσεις που κινούνται στις ράγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μετράνε τις συνέπειες της βίας κατά των γυναικών με τη λογική του κόστους. Αποκαλυπτικό είναι το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου μέσα στο Σεπτέμβρη, που επιμερίζει το κόστος σε αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης, αυξημένη χρήση ποινικής δικαιοσύνης, υπηρεσίες προστασίας των παιδιών και χαμένη οικονομική παραγωγή λόγω χαμένων ημερών εργασίας. Προβάλλουμε όλες τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για να σηκώσουν οι γυναίκες κεφάλι και να καταγγείλουν, να αντιπαλέψουν κάθε μορφής βία, αλλά και να απεγκλωβιστούν από παθογόνες οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις. Προβάλλουμε τη δράση του γυναικείου συλλόγου, του σωματείου, ως κυψέλη για να βρει η γυναίκα το κουράγιο, την αλληλεγγύη, τη δύναμη να αλλάξει τη ζωή της μαχόμενη. Αποκαλύπτουμε ότι η δολοφονία, η σεξουαλική κακοποίηση και ο βιασμός πηγή τους έχουν το δίκαιο που επιβάλλει η σημερινή εκμεταλλευτική κοινωνία, τις αξίες που εκπορεύονται από την ίδια, την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, τον ανελαίητο ανταγωνισμό, τον ατομισμό, τον εγωιστικό τρόπο ζωής και σκέψης που παράγει αυτή η κοινωνία. Σε αυτό το έδαφος γεννιούνται η αλαζονία, η υποτίμηση της φίλης και του φίλου, του συναδέλφου, του συντρόφου, η απαξίωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η υποτίμηση της ίδιας της ανθρώπινης ζωής και από τα δύο φύλλα. Είτε οι δολοφονίες των γυναικών χαρακτηριστούν ως γυναικοκτονίες, είτε όχι, η ουσία του προβλήματος δεν αλλάζει.
Τα περιστατικά δεν πρόκειται να αντιμετωπιστούν ριζικά, αν δεν υπάρξει ολόπλευρη κοινωνική προστασία και στήριξη των γυναικών, που εκτός των άλλων θα αποτρέπει τους δράστες να δρουν ανενόχλητοι. Γιατί η εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών συνδέεται με όλες τις οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις που θα τους εξασφαλίσουν τη δυνατότητα να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες τους σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Συναγωνίστριες, πιο αποτελεσματικά συνεχίζουμε την προσπάθεια να αναδείξουμε ότι με πηξίδα τις σύγχρονες ανάγκες μας οργανώνουμε τις διεκδικητικές μας δράσεις, ιδιαίτερα σε κλάδους με μεγάλο ποσοστό γυναικών. Στο επίκεντρο των αγωνιστικών μας πρωτοβουλειών βρίσκεται η διεκδίκηση μόνιμης και σταθερής δουλειάς για όλες τις γυναίκες, με μισθό που θα καλύπτει τις ανάγκες μας, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ιδιαίτερα σε εμπόριο, επισιτισμό, τουρισμό, τηλεπικοινωνίες, πληροφορική και άλλες υπηρεσίες, που γυναίκες τσακίζονται από τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, την εποχιακή δουλειά, τα ακανόνιστα ωράρια, τη δουλειά τις Κυριακές. Ιδιαίτερα σε κλάδους της μεταποίησης, όπως τροφίμων ποτών, φαρμάκου, μεταφορές, logistics. Φωτίζουμε τη δυνατότητα του 21ου αιώνα για συνθήκες υγείας και ασφάλειας στο χώρο δουλειάς που θα καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του γυναικείου οργανισμού, την προστασία της μητρότητας. Προβάλλουμε τα αναγκαία μέτρα ολόπλευρης και ουσιαστικής προστασίας της μητρότητας στους επιστημονικούς κλάδους που οι γυναίκες εργάζονται με τον μπλοκάκι και στην εκπαίδευση ως αναπληρώτριες. Στις περιπτώσεις αυτές στερούνται στοιχειώδη δικαιώματα, όπως άδειες μητρότητας, επιδόματα κτλ. Η ΟΓΕ με τους συλλόγους και τις ομάδες της σε κοινή δράση με τα εργατικά σωματεία πρωτοστατούμε για να δυναμώσει η αγωνιστική συμμετοχή των γυναικών σε κατεύθυνση απειθαρχίας και σύγκρουσης με τους αντεργατικούς νόμους που μας καταδικάζουν σε ζωή και ωράρια λάστιχου. Σε αυτή την κατεύθυνση αγωνιζόμαστε για να μείνει στα χαρτιά το αντεργατικό έκτρωμα Χατζηδάκη που μας στέλνει σύγχρονες σκλάβες. Παλεύουμε για αξιοπρεπείς μισθούς, κατοχυρωμένο ωράριο, κυριακάτικη αργία. Υπερασπιζόμαστε την αυτοτέλεια του συνδικαλιστικού κινήματος από τις κρατικές παρεμβάσεις, το δικαίωμα στη διαδήλωση, στην απεργία. Παλεύουμε για την καταδίκη της εργοδοτικής και κρατικής τρομοκρατίας στα συνδικάτα και στη συλλογική δράση. Συνεχίζουμε να αποκαλύπτουμε και να οργανώνουμε τη δράση μας ενάντια στη γενικευμένη τηλεεργασία με τις εξαντλητικές βάρδιες που διαγράφει τα όρια μεταξύ εργάσιμου και μη εργάσιμου χρόνου. Προβάλλουμε το ριζοσπαστικό μας αίτημα για γενική μείωση του εργάσιμου χρόνου και σταθερό ωράριο εργασίας. Ανοίγουμε μέτωπο ενάντια στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», μια υποβαθμισμένη υπηρεσία φύλαξης βρεφών και νηπίων, υποκαθιστώντας την επιστημονικά οργανωμένη κοινωνική δομή της προσχολικής φροντίδας και αγωγής με τις πιστοποιημένες δεξιότητες μιας άνεργης γυναίκας ή μιας συνταξιούχου που προσπαθεί να συμπληρώσει την πετσοκομμένη της σύνταξη. Αντιπαλεύουμε το σχέδιο Κυψέλη στην προσχολική αγωγή που ψηφίστηκε πριν λίγες μέρες από τη Βουλή. Το σχέδιο αυτό αφορά στη χειραγώγηση των παιδιών μας από την πιο τρυφερή ηλικία, επιλογή που σχετίζεται και με το σχολείο των δεξιοτήτων που ακολουθεί. Αποκαλύπτουμε την κατεύθυνση του σχεδίου ότι η προσχολική αγωγή είναι η πιο αποδοτική επένδυση από οποιαδήποτε άλλο στάδιο της εκπαίδευσης. Ενώ εκτιμά ότι κάθε δολάριο που επενδύεται στην προσχολική αγωγή θα αποδίδει 7 έως 10% ετησίως. Το επόμενο διάστημα θα επεξεργαστούμε τις θέσεις μας για την ειδική αγωγή και τη στήριξη των μητέρων ατόμων με ειδικές ανάγκες, δυναμώνοντας την αγωνιστική μας δράση. Αντίστοιχη προσπάθεια χρειάζεται να γίνει για το σύνολο των κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών, για τη στήριξη της οικογένειας, των χρονίων πασχόντων, όπως είναι το βοήθεια στο σπίτι. Η δράση μας χρειάζεται να φωτίζει ότι δεν συμβιβαζόμαστε οι ανάγκες των παιδιών μας στην προσχολική φροντίδα και αγωγή, στην ειδική αγωγή, στη δημιουργική απασχόληση, στον αθλητισμό και στον πολιτισμό, να λογαριάζονται ως κόστος για το κράτος και με κριτήριο το όφελος των επιχειρηματικών ομίλων. Συναγωνίστριες, η ατομική και συλλογική μας ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας για τη μόρφωση και την υγεία τους, σημαίνει να μην συμβιβαστούμε με τις τεράστιες ελλείψεις και τα κενά, αλλά μαζί να παλέψουμε για το σχολείο που έχουν ανάγκη.
Αυτό είναι το αγωνιστικό μήνυμα που πρέπει να διαπεράσει τη δράση μας για να σπάσει η τοπάθεια, για να βρει δημιουργική διέξοδο η αγωνία των νέων μητέρων. Πατώντας πάνω στη δράση την περίοδο της πανδημίας για τη λειτουργία των σχολείων, συνεχίζουμε να αντιπαλεύουμε τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας που κάνουν το σχολείο ακόμα πιο ανισότιμο και εξοντωτικό για τα παιδιά μας. Προωθούν την αποσπασματική γνώση, το σχολείο των δεξιοτήτων που τα διαπαιδαγωγεί, ώστε σαν αυριανοί εργαζόμενοι να είναι ικανοποιητικά χειραγωγήσιμοι, φτηνοί και ευέλικτοι για τους εργοδότες. Εναντιονόμαστε στο σχολείο που δίνει στο παιδί σκόρπιες πληροφορίες και γνώσεις και όχι πολύπλευρη μόρφωση και κριτική σκέψη. Αντιπαλεύουμε το διαχωρισμό της μόρφωσης σε χρήσιμη και μη χρήσιμη, την κατηγοριοποίηση σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών, που βάζει νέα εμπόδια και ταξικά φίλτρα στους μαθητές. Όπλο για να ξεδιπλώσουμε τις θέσεις μας είναι το δελτίο με τα ξεχωριστά αφιερώματα σε αυτό το θέμα. Συνεχίζουμε την παρέμβασή μας μέσα στις σχολικές τάξεις, αξιοποιώντας τη ζωντανή πείρα των προηγούμενων χρόνων. Το επόμενο διάστημα οργανώνουμε τις αγωνιστικές διεκδικήσεις μας, αντιπαλεύοντας το σχέδιο της κυβέρνησης της Νουδού, που ήδη προχωράει για το νέο ΕΣΥ. Πρόκειται για νέα άλωση του δημόσιου συστήματος υγείας από τους ιδιώτες, προκειμένου να κάνουν business οι διάφοροι επιχειρηματικοί όμιλοι στην υγεία μέσω των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η αγωνιστική μας δράση χρειάζεται να αποκαλύπτει ότι η πολιτική που κατεδαφίζει τα δικαιώματά μας στην εργασία, στη μητρότητα, στην υγεία, είναι η ίδια που θυσιάζει το περιβάλλον στο όνομα της λεγόμενης πράσινης οικονομίας. Κάθε σύλλογος και ομάδα χρειάζεται να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει αγωνιστικά απέναντι στους αντιδραστικούς σχεδιασμούς κυβέρνησης, περιφερειακών και τοπικών αρχών σε κάθε περιοχή. Η ΟΓΕ, μπροστά στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις, στο βάθεμα της εμπλοκής της χώρας και του λαού μας αυτές, αλλά και στους συνολικότερους αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς, καλεί τις γυναίκες να αρνηθούν το ρόλο του αμέτωχου παρατηρητή που αναμένει σιωπηλός στις εξελίξεις. Οι κίνδυνοι που γεννιούνται δεν απομακρύνονται όταν κυριαρχεί η άγνοια και η παθητικότητα. Δεν έχει να κερδίσει τίποτα ο λαός, ούτε από τις επενδύσεις, ούτε από τα μερίδια των ενεργειακών ομίλων που σουλατσάρουν στη Μεσόγειο. Με τις πολύμορφες πρωτοβουλίες μας, αποκαλύπτουμε τις ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων για τον πακτολόδης εκατομμυρίων στο ΝΑΤΟ, που βέβαια δεν αποτρέπουν την επιθετικότητα άλλου μέλους του, όπως της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας. Αποκαλύπτουμε το παραμύθι ότι το ΝΑΤΟ είναι το απάνεμο λιμάνι που θα μας σώσει. Το ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν φέρνει την ειρήνη, αλλά αντίθετα μετατρέπει το λαό μας σε στόχο πάνω στην κλιμάκωση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών για τις πηγές και τους διάβλους της ενέργειας. Οι εξελίξεις μετά την αποχώρηση των αμερικανονατοϊκών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν ξεγυμνώνουν τα κάλπικα προσχήματά τους περί ελευθερίας, δημοκρατίας, δικαιωμάτων των γυναικών. Φωτίζουν τις προσαρμογές στα διάφορα σχέδια διαφορετικών υπεριαλιστικών κέντρων στον ανταγωνισμό μεταξύ τους. Με τη δράση των συλλόγων και των ομάδων μας αναδεικνύουμε στις γυναίκες ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για μας, παρά να πολεμήσουμε ενάντια σε αυτούς που σπέρνουν τον πόλεμο. Απευθυνόμαστε στις γυναίκες, ιδιαίτερα στις μανάδες που αγωνιούν για το μέλλον των παιδιών τους. Παλεύουμε για να μην αφήσουμε να χυθεί το αίμα μας και το αίμα των παιδιών μας για τα συμφέροντα του ενός ή του άλλου τμήματος των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών, που τα υπηρετούν το ένα ή το άλλο κράτος ή ομάδα κρατών ή διεθνών οργανισμών. Απαιτούμε να γυρίσουν πίσω τα παιδιά μας από τις στρατιωτικές αποστολές όπου γης. Κανένας Έλληνας φαντάρος έξω από την Ελλάδα. Η υπεράσπιση της πατρίδας για την ΟΓΕ δεν είναι μόνο η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Συνδέεται άρρηκτα με την πάλη για τον απεγκλωβισμό από τις υπεριαλιστικές ενώσεις και τα υπεριαλιστικά σχέδια.
Το επόμενο διάστημα δυναμώνουμε τις πρωτοβουλίες σύγκρουσης με τα κυβερνητικά σχέδια σε συνεργασία με την ΕΔΙΕ, το εργατικό, το νεοελεϊστικό κίνημα, ενάντια στη Συμφωνία Παράτασης και Επέκτασης των Αμερικανονατοϊκών Βάσεων στη χώρα μας. Συνεχίζουμε να αποκαλύπτουμε στις γυναίκες το λόγο για τον οποίο οι κυβερνήσεις, χθες του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε ευρωατλαντικό χωροφύλακα στην ευρύτερη περιοχή και σε μια απέραντη στρατιωτική νατοϊκή βάση. Αντίστοιχα, ενημερώνουμε για τη νέα Συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας, που εντάσσεται στα μέτρα ενίσχυσης αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ΝΑΤΟ και της παραπέρα στρατιωτικοποίησής της. Η δράση μας τους επόμενους μήνες θα αποτελέσει συνέχεια της δυναμικής απάντησης που δώσαμε συμμετέχοντας στα συλλαλητήρια που διοργανώθηκαν σε αρκετές πόλεις όλη την Ελλάδα και στις πιο πρόσφατες ενάντια στη συνεδρίαση της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ στην Αθήνα. Ταυτόχρονα, με βάση την αντιδραστική επικίνδυνη ατζέντα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στις επιχειρήσεις τους, χρειάζεται να δυναμώσει η αποκάλυψη των στόχων τους για να νομιμοποιήσουν τη βρώμικη δράση τους στη συνείδηση των λαϊκών δυνάμεων και να εξασφαλίσουν ενεργή στήριξη στα σχέδιά τους. Δεν νομιμοποιούμε αυτό τον αιματοβαμμένο μηχανισμό, είτε έχει άνδρες, είτε έχει γυναίκες εκπροσώπους ή στρατιωτικούς. Συνεχίζουμε ανυποχώρητα να εκφράζουμε πολύμορφα την αλληλεγγύη μας στις γυναίκες και στο λαό της Παλαιστίνης και στον αγώνα για να ζήσει κυρίαρχος στη δική του πατρίδα, καταγγέλλοντας την Ισραηλινή βαρβαρότητα με τους χιλιάδες πολιτικούς κρατούμενους, ανάμεσά τους εκατοντάδες παιδιά, στις Ισραηλινές φυλακές. Απαιτούμε την αποφυλάκησή τους, συνεχίζοντας τις πρωτοβουλίες όπως κάναμε με τη στήριξη του αγώνα της 16χρονης Άχετ Ταμίμη, την οποία και υποδεχθήκαμε στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωσή της. Οι θέσεις της ΣΟΓΕ για τους πραγματικούς υπαίτιους που σπέρνουν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο είναι το όπλο των συλλόγων μας για να αναπτύξουν πολύμορφη αγωνιστική δραστηριότητα και για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Το επόμενο διάστημα χρειάζεται να πολλαπλασιαστούν οι πρωτοβουλίες μας, αξιοποιώντας μορφές όπως τα μικρά γράμματα που δώσαμε στα προσφυγόπουλα που τα υποδεχθήκαμε στα σχολεία, στις γειτονιές μας, σαν να ήταν παιδιά μας, καθώς και τις μανάδες τους. Η ευρηματικότητα ορισμένων συλλόγων και ομάδων μας στις δομές φιλοξενίας, με εκδηλώσεις γνωριμίας μαζί τους, ανέδειξαν ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα της γλώσσας και να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Οι πρωτοβουλίες αλληλεγγύης όμως χρειάζεται να συνδεθούν πιο αποφασιστικά με διεκδικητικές δράσεις για μέτρα προστασίας σε κυβέρνηση, περιφέρειες, δήμους που αδύναμα προχώρησαν τα προηγούμενα χρόνια. Συναγωνίστριες, η φιλοδοξία των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων και των ομάδων μας και του νέου διοικητικού συμβουλίου της ΣΟΓΕ είναι μέχρι το επόμενο συνέδριο να κατακτήσουμε και να σταθεροποιήσουμε σε κάθε περιοχή και σε κάθε κλάδο τον κοινό αγωνιστικό βηματισμό. Βάζουμε στόχο να διευρύνουμε την επικοινωνία με εργατικά σωματεία, ιδιαίτερα σε κλάδους με μεγάλο ποσοστό εργαζόμενων γυναικών. Οι σύλλογοι και οι ομάδες μας χρειάζεται να ενισχύσουν τον προσανατολισμό τους για την άνοδο της γυναικείας συμμετοχής αυτοαπασχολούμενων γυναικών στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα και στις ενώσεις αυτοαπασχολουμένων. Οι πρωτοβουλίες μας στοχεύουν στη γνωριμία, στην καθημερινή μας επαφή με τις γυναίκες στα μικρομάγαζα κάθε γειτονιάς, στα κομμωτήρια, στα μοδιστράδικα, στα καφέ, στα γραφεία, εκεί που οι περισσότερες μεγαλώνουν τα παιδιά τους χωρίς ουσιαστική στήριξη από το κράτος, με άδειες και επιδόματα. Δουλεύοντας ήλιο με ήλιο για να τα βγάλουν πέρα στον ανταγωνισμό με τους επιχειρηματικούς κολοσσούς. Αποκαλύπτουμε την προσπάθεια Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων να εγκλωβίσουν τη συνείδηση των γυναικών της βιοπάλης, προωθώντας τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Αποκαλύπτουμε ότι τα πρότυπα των μεγαλομετόχων καπιταλιστικών επιχειρήσεων δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, την προοπτική των αυταπασχολουμένων. Πιο αποφασιστικά χρειάζεται να είναι τα βήματα στην παρέμβασή μας στις γυναίκες της υπαίθρου.
στην πλειοψηφία τους αγρότησες και εργάτριες γης, αλλά και άνεργες ή συμβοηθούντα μέλη, που είναι τα μεγαλύτερα θύματα της αντιαγροτικής, αντιασφαλιστικής πολιτικής με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΚΑΠ, των κυβερνήσεων και των επιχειρηματικών ομίλων. Μια πολιτική που στοχεύει στη συγκέντρωση της αγροτικής παραγωγής σε καπιταλιστικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Αξιοποιούμε στη δράση μας τις προσπάθειες στήριξης των αγροτικών κινητοποιήσεων τα προηγούμενα χρόνια από συλλόγους της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Ρίχνουμε τις δυνάμεις μας στην προσπάθεια να στήσουμε νέες ομάδες σε αγροτικές περιοχές που θα έχουν συνέχεια και διάρκεια στη λειτουργία και τη δράση τους. Να μπολιάσουμε τους αγροτικούς συλλόγους με αιτήματα για την αγρότησα, σπάζοντας ταυτόχρονα την προκατάληψη σε άνδρες και γυναίκες ότι ο χώρος αυτός είναι άβατο για αυτές. Η κοινή δράση της ομάδας γυναικών στο Ταμάσι Καρδίτσας με τους αγροτικούς συλλόγους, με εργατικά σωματεία, με ενώσεις αυτοπασχολουμένων, κυρίως για τα ζητήματα της υγείας, απέδειξε στην πράξη την αξία του προσανατολισμού μας σε αυτή την κατεύθυνση. Το συνέδριό μας μπορεί να αποτελέσει σταθμό και να δώσει όθηση στη μαζικοποίηση των συλλόγων και των ομάδων μας στο επόμενο διάστημα. Δίνοντας τη μάχη αυτή, χρειάζεται να επιμείνουμε στη συχνή και τακτική συνεδρίαση των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων μας, αλλά και στις τακτικές γενικές συνελεύσεις, που είναι προϋπόθεση για ουσιαστική συζήτηση των θέσεων και επεξεργασιών μας με τις γυναίκες που συσπυρώνουν οι σύλλογοί μας και για την καλύτερη οργάνωση των πρωτοβουλειών. Ιδιαίτερα οι πρόεδροι χρειάζεται να φροντίσουν έτσι ώστε ο τρόπος και οι μορφές παρέμβασης να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή όλων των μελών μας, ιδιαίτερα στην προετοιμασία της δράσης, αλλά και στη δυνατότητα να συνδυαστεί με άλλες δραστηριότητες. Η τακτική λειτουργία του Προεδρείου, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΓΕ, των Πανατικών, των Περιφερειακών Συναντήσεων, που αποτελεί μια κατάκτηση χρόνων, χρειάζεται να εμπλουτιστεί με τη συλλογική δουλειά των Επιτροπών της ΟΓΕ, που πρέπει να αναβαθμιστούν και να στηριχθούν από συναγωνίστριες των συλλόγων μας. Αποτελεί στόχο μας μετά το συνέδριο τα διοικητικά συμβούλια να αναβαθμίσουν τη λειτουργία τους, να γίνουν πιο αποτελεσματικά, αξιοποιώντας τα υλικά μας, την κάρτα γνωριμίας, να γίνουν πιο ικανά να προσεγγίζουν και να συσπυρώνουν νέες γυναίκες, με μόνιμη φροντίδα να κρατάνε σταθερή και τακτική επαφή με όλα τα μέλη μας, ενημερώνοντάς τα και αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες για δράση. Να έχουν στον προσανατολισμό τους την προσπάθεια σταδιακής ανάθεσης δράσης, πρωτοβουλειών στη νέα γυναίκα και μητέρα, με βοήθεια και ενθάρρυνση. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα και ποιοτικό στοιχείο για το κίνημά μας. Χρειάζεται επίμονη προσπάθεια στην καθημερινή δράση μας για να στηρίζουμε τις νέες μητέρες που έχουν επιλέξει το δρόμο της αγωνιστικής διεκδίκησης και με πρακτικά μέτρα, αλλά και με προσπάθεια να αποκτούν τη δύναμη, τη γνώση, τη θέληση για να εξουδετερώνουν την πίεση από το οικογενειακό φιλικό περιβάλλον, από την ίδια τη σχέση τους με το παιδί, να μην υιοθετούν ψευδεπίγραφα διλήμματα. Χρειάζεται να αντιπαλεύουμε σταθερά τους πολυπλόκαμους μηχανισμούς των επιχειρηματικών κολοσσών, των κυβερνήσεών τους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, που αξιοποιούν τη σχέση της γυναίκας με τη μητρότητα και της καλλιεργούν την αντίληψη ότι η φροντίδα για την κάλυψη των αναγκών του παιδιού της είναι αποκλειστικά ατομική της υπόθεση. Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα μπορεί να συμβάλλει ώστε να μην νομιμοποιήσουν οι γυναίκες στη συνείδησή τους τη βαρβαρότητα που βιώνουν. Να μην θεωρήσουν ότι πρόκειται για μια δεδομένη αντικειμενική κατάσταση που δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν. Αλλά και να εξηγούμε σε αυτές που απευθυνόμαστε ότι για την πλειοψηφία των γυναικών αυτά τα ζητήματα δεν λύνονται με ατομικό τρόπο. Συναγωνίστριες, η συζήτηση που θα ακολουθήσει, η κατάθεση στη συνέχεια των δικών σας σκέψεων και των συμπερασμάτων, μπορεί να εμπλουτίσει τη συλλογική μας προσπάθεια, να φωτίσει ακόμα περισσότερο τον απολογισμό της δράσης μας, αλλά και να ανοίξει δρόμους στην κατεύθυνση των στόχων μας.
Οι σύλλογοι και οι ομάδες μας που είναι η φωνή της ΟΓΕ σε κάθε περιοχή μπορούν με την πρωτόβουλη δράση τους να εμπνεύσουν τις γυναίκες για την αξία της αγωνιστικής στάσης ζωής, τη σημασία της συμμετοχής τους στο κίνημα που αποτελεί βασικό μας στόχο. Το συνέδριό μας μπορεί να γίνει εφαλτήριο για να δυναμώσει ο αγώνας για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση με πυξίδα τις ανάγκες μας ενάντια στους εκμεταλλευτές του μόχθου μας. Εμείς συναγωνίστριες, που είμαστε της δουλειάς μαχήτριες και της ζωής δημιουργοί, εμπνεώμαστε για να δώσουμε αποφασιστικά όλες μας τις δυνάμεις αυτή την υπόθεση. Από τα ποιητικά λόγια του Γιάννη Ρίτσου προς την νεογέννητη κόρη του. Γιατί δεν είναι κοριτσάκι να μάθεις μόνο εκείνο που είσαι, εκείνο που έχεις γίνει. Είναι να γίνεις ό,τι ζητάει η ευτυχία του κόσμου. Είναι να φτιάχνεις, κοριτσάκι, την ευτυχία του κόσμου. Ζήτω το 13ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας.